Καλησπέρα σας. Είμαστε από το Πρεβενά Press και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε τον κύριο Μπιάλα στο κανάλι μας. Λίγο πριν τις εκλογές, είμαστε 2 μέρες πριν, κύριε Μπιάλα, είμαστε σχεδόν πανέτοιμοι για να πάμε να ψηφίσουμε και να βγάλουμε τον βουλευτή των Πρεβενών. Θα θέλουμε να μας πείτε 2 λόγια από όλο το τρέξιμο και από όλο τον αγώνα που έχετε κάνει, πώς βλέπετε την κατάσταση, αν έχετε κάποια εικόνα για το ποιος μπορεί να είναι ο νικητής των εκλογών και να μας πείτε 2 λόγια για την θέση σας απέναντι σε αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, είμαστε όντως 3 μέρες πριν τις εκλογές, άρα μπήκαμε στα τελευταία μέτρα ενός προεκλογικού αγώνα, ο οποίος δεν ήταν, μάλλον ήταν μακρόσυπτος, μιας και έχουμε να σκεφτείτε πριν από τα Χριστούγεννα που λεγόταν ότι θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν και όλα αυτά τα συζητήσεις που γινόταν. Και όντως θα γινόταν πιο νωρίς, αν δεν γινόταν η μεγάλη τραγωδία των Ντεμπών. Οπότε όλη αυτή την περίοδο όμως λειτουργούσαμε εν είδη υποψήφοι και η χώρα βρισκόταν σε μια διαρκής προεκλογική περίοδο. Φτάνει πλέον στο τέλος της αυτήν η προεκλογική περίοδος, την οποία εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε απόψε μια κεντρική ομιλία στο κέντρο πολιτισμού, στο ΦΟΑΓΕ, όπου οι 3 υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν την ομιλία μας. Και αύριο η ίδια εκδήλωση στη Δεσκάτη, στις 7.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης. Από την όλη περίοδο και με την προεκλογική και με τις περιοδίες στα χωριά, αλλά και με τις συναντήσεις με επαγγελματίες και με τους επαγγελματικούς φορείς, αλλά και άλλους φορείς, νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς η εικόνα για τις εκλογές είναι τελείως διαφορετική από αυτή την οποία προσπαθούν τα μέσα ενημέρωσης να δείξουν. Ο κόσμος βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόγνωση. Ένα που θα ήθελα να επισημάνω είναι δυστυχώς στα χωριά του νομού που έχουμε πάει της Περιφερειακής Ενότητας η κατάσταση είναι τραγική. Οι πολίτες είναι απελπισμένοι. Σε όσα χωριά βρίσκονται οι πολίτες, γιατί είναι σε πολλά χωριά είναι σχεδόν άδεια με ελάχιστους κατοίκους, με ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται πάρα πολύ το πώς θα βγάλουν την επόμενη μέρα, μιας και όλη η ακρίβεια και όλο αυτό το κύμα της εσχροκέρδειας που έχει χτυπήσει όλα τα νοικοκυριά έχει φέρει τους ανθρώπους σε ευελπιστική κατάσταση. Αυτό σου αφήνει ένα συνέστημα δυστυχώς πίκρας, προβληματισμού και βλέπεις μια πραγματική εικόνα ότι η Περιφερειακή Ενότητα των Πρεβενών βρίσκεται πραγματικά, το έχω πει και άλλες φορές, στο πιο έσχατο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και στα χρόνια της χρεοκοπίας, τα σκληρά, δεν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό βέβαια δικαιολογείται. Μπορεί κανείς να το αποδείξει και με στοιχεία τα οποία η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει δώσει στη δημοσιότητα. Το 2022 βρεθήκαμε, είμαστε σαν χώρα για το 2022, στην πρώτη τελευταία θέση από άποψη αγοραστικής δύναμης του εισοδημάτου. Φτάσαμε στα επίπεδα της Βουλγαρίας. Αυτό και μόνο λέει πολλά πράγματα. Από εκεί και έπειτα η ανησυχία όλων είναι τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα. Οι εκλογές θα τελειώσουν την Κυριακή. Το μέλλον των Πρεβενών ποιο είναι? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που ανάπτει σε όλη την κοινωνία. Είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτή την περίοδο έχουμε σκεφτείτε για αρκετό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα των Πρεβενών δεν εκπροσωπείται. 8 μήνες και πλέον στη Βουλή. Υπήρχε δηλαδή μια στασιμότητα, μια απουσία, σαφώς. Και ταυτόχρονα το υπόλοιπο διάστημα είχαμε την εξής τραγική πάλι κατάσταση, όπου οι τοπικοί άρχοντες, ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης με τον βουλευτή να μην λέει καλημέρα, το ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άρα δηλαδή μια κατάσταση όπου ενώ είμαστε πολύ λίγοι στο βαθμό, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είμαστε μια κοινή γροθιά, να χαράξουμε ένα σχέδιο να βγάλουμε από το τέλμα την περιοχή μας, μάλλον πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε την κατηφόρα. Για να αρχίσουμε μετά να μπαίνουμε σε αναπτυξιακούς δρόμους, να καθίσουμε να συνοηθούμε, να παραμερίσουμε τις προσωπικές αντεκλήσεις ή και αν θέλετε τα προσωπικά εγώ
και διαφορές. Και τις διαφορές, οι διαφορές δεν είναι. Όταν θα πάρεις ένα σχέδιο, έτσι, και πλέον πρέπει να ανατάξουμε τον τόπο σε αυτό το τομέα, το μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, διαφορετική προσέγγιση. Αλλά όταν θα καθίσεις να συζητήσεις γιατί έχεις αυτό το στόχο, είναι από κοινού ο στόχος, θα βρεις τη μέση γραμμή. Και ταυτόχρονα, ερχόμενος και σε επαφή με τους πολίτες, κάνοντας και έναν δημόσιο διάλογο, μπορούμε να χαράξουμε για να έχουμε και όλη την ευθύνη μετά των αποτελεσμάτων αυτής της πολιτικής, τις οποίες θα υλοποιήσουμε. Νομίζω αυτά είναι τα ζητήματα. Όσο αφορά για τις προβλέψεις που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι πρώτος στο όνομα. Θα είναι πρώτος και ξεκάθαρα. Συζητιόταν στην αρχή της προεκλογικής περίοδου ότι ναι, θα πάμε 50-50, έτσι, τσίμα-τσίμα. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος. Είστε πιο κοντά στην νίκη. Στα Γρεβενά, και θεωρώ ότι θα είναι πρώτος και κυβέρνηση, πρώτος και παραλλαγικά. Ήθελα, είπατε πριν ότι υπάρχουν τομείς που θα πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα την περιοχή και το νομό μας. Ποιος τομέας πιστεύετε ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα και να φέρει και κόσμο στα Γρεβενά, γιατί είπατε ότι έχετε πάει σε όλα τα χωριά των Γρεβενών, έχετε δει πάρα πολύ κόσμο. Μερικά χωριά μας μπορούν να έχουν και 5 και 10 κατοίκους μόνιμους, όχι αυτοί που έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού που συζητηθήκαμε σε όλη την Ελλάδα και έχει συζητηθεί και εδώ με τους υποψηφίους. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε, να εστιάσετε σαν κόμμα βασικά και σαν βουλευτής, σε ποιον τομέα, έτσι ώστε αυτός ο τομέας να μπορέσει να φέρει κόσμο, δηλαδή θα είναι ο τουρισμός, τι πρέπει να κάνουμε για τον τουρισμό, να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι, να δυναμώσουμε τον νομό μας και να γίνουμε μια γροθιά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε όσα προείπατε. Ξέρετε κάτι, ο νομός μας έχει πάρα πολλές ομορφιές. Έχει αρκετά σχετικά πλεονεκτήματα. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις από όλη αυτή την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα της μιας αναπτυξιακής τροχιάς, μιας αναπτυξιακής πορείας, δεν μπορεί να μην έχεις πρωταρχικό στόχο τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε γεωργικός και νοτροφικός νομός. Το οποίο πρέπει να συνδυάσουμε ταυτόχρονα και τη φυσική ομορφιά που έχει, άρα μπορούμε να δούμε και την τουριστική ανάπτυξη του νομού. Μια τουριστική ανάπτυξη όμως η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο σήμερα, να κοιτάει μόνο σε ένα σημείο. Ο ορεινός όγκος και όλη η περιοχή του ορεινού όγκου με κυρίαρχο σημείο αναφοράς αυτή τη Βασιλίτσα, αλλά και όχι μόνο, μπορεί να είναι ο τομέας που μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην περιοχή μας. Συνδυαζόμενος βέβαια και με τον τουριστικό και με τον θρησκευτικό τουρισμό και ελληνικό τουρισμό, με την επισκεψιμότητα σε διάφορες έτσι, όμορφες περιοχές και όμορφα χωριά που είναι πανέμορφα, αυτό όμως χρειάζεται ένα συνολικό πακέτο, ένα συνολικό πρόγραμμα στο οποίο θα αναδείξουμε αυτές τις ομορφιές. Ή το να έχουμε ένα που συζητιέται πάρα πολύ και είναι πραγματικότητα, να έχουμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο και να είναι αναξιοποιητό. Έχω πει σε πολλές συζητήσεις ότι αυτή τη στιγμή αν έρθει ένας επισκέπτης και να βρει το φύλακα, να ανοίξει την αίθουσα για να δει τα ευρήματα, τα παλαιοντολογικά ευρήματα. Βλέπει μία εικόνα και σηκώνει και φεύγει. Δεν είναι ένα συνολικό, ένα παλαιοντολογικό μουσείο, το οποίο με διάφορες διαδραστικές ενέργειες θα μπορεί να δείχνει κάτι πέρα από αυτό για να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι είναι αυτό που βλέπει, για πριν πόσες χιλιάδες χρόνια μιλάμε, σε ποιο ζώο της παλαιοβλητικής εποχής υπήρχε. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε να κάνουμε και προσωμιώσεις, να δείχνουμε και να δίνουμε πληροφορίες, να γίνει ελκυστικό. Αυτό βέβαια θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο προβολής, ναι. Και προβολής, αλλά και να μπορεί ο επισκέπτης να αφιερώσει 45 λεπτά εκεί και να φύγει και με 5 γνώσεις παραπάνω για το τι συνέβαινε και το πώς αυτά βρέθηκαν και τι ήταν. Είμαστε μοναδικοί. Ναι, και είμαστε μοναδικοί. Έτσι, και για το ρεκόρ Γκίνες, το μεγαλύτερο χαφλιόδοντα στον κόσμο. Αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει καθόλου. Και περιμένουμε, λέμε να πάρουμε τηλέφωνο το φύλακα για να φανταστούμε οι επισκέπτες. Λέει είναι δυνατόν. Άρα δηλαδή συνδυαζόμενο αυτό. Όπως μπορούμε να συνδυάσουμε, αν θέλετε, και την δημιουργία ενός αρχαιολογικού μουσείου. Ξέρετε κάτι, η αρχαιολογική υπηρεσία, η εφορία αρχαιοτήτων, των Γρεβενών, όταν εγώ ήμουν βουλευτής, ήταν στην Κοζάνη.
Ναι. Ήταν εφορία αρχή. Εφορία αρχή ο Τίτων Γκρεβενών με έδρα την Κοζάνη. Με πάρα πολύ αγώνα, έτσι, που κάναμε και που έκανε προσωπικά τότε, καταφέραμε και ήρθε η εφορία αρχή ο Τίτων στα Γερμανά. Εκεί που ήταν, ναι, εκεί που θα πρέπει να είναι, δηλαδή, μιλάμε για το αυτονόητο. Και ταυτόχρονα ο στόχος ήταν με το που έρχεται η εφορία αρχή ο Τίτων να μπούμε στις διαδικασίες να φτιάξουμε ένα αρχαιολογικό μουσείο με τα ευρήματα της περιοχής μας, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Ας στήσουμε και ένα τέτοιο για να έχουμε επισκεψιμότητα και στο παλαιοντολογικό και σε ένα αρχαιολογικό μουσείο και στις περιοχές και στα μοναστήρια, έτσι, το θρησκευτικό και αν θέλει μια αξιοποίηση των ποταμιών που έχουμε, του Βενέτικου, του Αλιάκου, της Λίμνου, του Ιλαρίωνα, είναι ένα, μπορούμε να έχουμε ένα συγκροτημένο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, πακέτο που ένας επισκέπτης θα μπορεί να γεμίσει αρκετές ημέρες. Και μέσα σε αυτό, και σαφώς και όλο χρόνο, γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη στον ορεινό όγκο, δεν είναι μόνο το σκι και το χιόνι. Είναι ποδηλατικοί αγώνες, mountain bike, είναι περιπατική. Και τα ποτάμια μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε το καλοκαίρι. Περίπατη που γίνονται. Έτσι, αν θέλετε και το να κατασκηνώσει κάποιος σε κάποιους χώρους για να ζήσει τη φύση και όλο αυτό το υπέροχο περιβάλλον, τη Βάλια Κάλτα μέχρι... Ο άλλος δεν θέλει θάλασσα, θέλει την δροσιά, θέλει την ηρεμία, θέλει το πλούτο. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν τον τόπο μας, αλλά εμείς δεν έχουμε αυτό το οποίο θα τους το κάνει ελκυστικό πέρα από τη φύση, δεν έχουμε και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βέβαια, θα δούμε και την αξιοποίηση και κατανάλωση των τοπικών προϊόντων για να δέσουμε τον τουρισμό με την παραγωγή των αγροτικών μας προϊόντων. Έχουμε υπέροχα αγροτικά προϊόντα, υπέροχα όσον αφορά την ποιότητά τους, αναγνωρίζεται αυτή η ποιότητα, πρέπει αυτά να τα αναδείξουμε, και να τα δώσουμε και τις κατάλληλες σφραγίδες που χρειάζονται, αν θέλετε, και στην Ευρώπη αλλά και στην ευρύτερη χώρα, για την ονομασία προέλευσή τους, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποια προϊόντα που έχουν. Το ζήτημα με τα μανιτάρια μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Μας γνωρίζει η Ελλάδα για τα μανιτάρια. Σας το λέω και από προσωπική πείρα, με οποία βρίσκεσαι εκτός ερευνών, σου λέει μανιτάρια. Θα σου πει και η Βασιλίτσα κάποιο που έρχονταν. Τώρα δυστυχώς η Βασιλίτσα όμως, τα τελευταία δύο χρόνια υποβαθμίστηκε τόσο πολύ το γεωργικό, που όταν θα σου πει η Βασιλίτσα σου λέει, με άσχημα λόγια, δεν σου λέει και με καλά λόγια. Αυτό γιατί στοχευμένα υποβαθμίστηκε. Για να δοθεί. Πέρασε πριν τα Χριστούγεννα στο Ταϊπέ. Στο Ταϊπέ εδώ πηγαίνει για να αναπτύξει ιδιότητες, να πουληθεί. Εάν όμως κάποιος θέλει να πουλήσει κάτι, δεν το υποβαθμίζει. Το αναβαθμίζει για να το πουλήσει την καλύτερη τιμή. Άρα είναι εξίσου πονηρό για ποιο λόγο υποβαθμίστηκε σε τέτοιο άσχημο σημείο και το βάλαμε στο Ταϊπέ. Να χαριστεί. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζεται να συζητήσει όλη η κοινωνία τι πρέπει να κάνουμε, κατά πόσο και αν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα ΣΔΙΤ που λένε, και αν υπάρχει ενδεχόμενη, ή μήπως θα πρέπει άμεσα να πιέσουμε το κράτος να βάλει, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των υποδομών και αν υπάρξει και κάποιος ενδιαφερόμενος να προχωρήσουμε. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποίησεων, συγγνώμη σας, εσείς δηλαδή σας διέκοψα, θα προτιμούσατε να έρθει κάποιος ιδιώτης να κάνει, ή είστε περισσότερο στο να μαζευτούμε εδώ οι άνθρωποι. Το να έρθει ένας ιδιώτης και να κάνει πρώτα απ' όλα, πέρα από ότι είναι πολύ δύσκολο το να βρεθεί, γιατί έχουμε το παράδειγμα του Σιλίου, το οποίο ήταν κλειστά για κάποια χρόνια, υποβαθμίζεται και ακόμη περισσότερο. Αλλά να έχουμε στα υπόψη μας ότι όταν ένας ιδιώτης επενδύει σε τέτοιου είδους δομές, σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, για να μπορέσει να βγάλει χρήματα, γιατί ο ιδιώτης να βγάλει χρήματα. Το ξέρουμε ότι δεν θα βγάλει από τα εισιτήρια του σκι, από τον αναβατήρο. Άρα θέλει και όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτό, δηλαδή το, όλο το πακέτο που είναι η διαμονή, η διατροφή, η διασκέδαση, τα θέλει όλα δικά του. Εκεί τώρα μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Οι επαγγελματίες οι δικοί μας εδώ, οι γραμμυρίες που έχουν επενδύσει γύρω από το χιονοδρομικό, θα μπορέσουν να το απεξέλθουν. Γι' αυτό σας λέω, δεν μπαίνω σε καμία απόλυτη απάντηση. Θέτω τα ερωτήματα, θα πρέπει σαν κοινωνία, εδώ το Γκρεβενό, με όλους τους φορείς και με τους πολίτες, να συζητήσουμε και να συζητήσουμε σοβαρά, όχι εξαρτώμενοι από μικροσυμφέροντα και μικροειδιοληψίες και μικροκαταλήψεις. Με ανοιχτό μυαλό για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε.
Αυτά νομίζω είναι ζητήματα πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τώρα για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την περιοχή μας, κάναμε, ξέρετε, 3 τμήματα πανεπιστημιακά. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο παράδειγμα των Βρεμμένων. Ταυτόχρονα θέσαμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το εκπαιδευτικό πάρκο, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο, το Όρλεγα. Μία φανταστική και υπέροχη ιδέα από τον Θανάση του Οικονόμου. Είχαμε επισκεφθεί 3 υπουργούς μαζί με τον Θανάση του Αρμαδοβουλευτής, τον Φάβελο του Σκουρλέτη και τον Γαβρόγλου. Το Φάβελο του Σκουρλέτη για να ληφθούν τα ζητήματα, τα γραφειοκρατικά, όσον αφορά τις μελέτες πνευματικών πτώσεων που υπήρχαν για τους δρόμους κτλ. Τα οποία λύθηκαν αυτά. Και μετά επισκεφθήκαμε τον Γαβρόγλου, στον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε το 18, τον επισκεφθήκαμε πριν βέβαια, να το εντάξουμε και αυτό μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, μέχρι τότε το εκπαιδευτικό πάρκο, το αστρονομικό πάρκο, υπάγονταν στο Αριστοτέλειο. Το φέραμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο παράδειγμα. Και να κάνουμε μία διάδραση, μία σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του παρατήματος των Βρεμμενών, με το εκπαιδευτικό πάρκο, το Εθνικό Αστρονομικό Πάρκο του Όρλεγα. Και εκεί που είχαμε ζητήσει, αυτό που είχαμε ζητήσει και με τον κύριο Γαβρόγλου και με τον Θανάση τον Οικονόμου, είναι αν μπορούμε να λειτουργήσουμε και εκπαιδευτικά τμήματα στο Πανεπιστήμιο για την αστρονομία και για όλο αυτό. Αυτό θα ήταν μια δεύτερη κουβέντα. Έμεινε έτσι αυτή η ιστορία. Και όχι μόνο έμεινε έτσι, τα 3 τμήματα πανεπιστημιακά που είχαμε, τα οποία θα υποδέχονταν 1000 πρωτοετές φοιτητές και με τη βάση εισαγωγής του 10 που μπήκε, καταργήθηκε το 3ο τμήμα και τα υπόλοιπα 2 που μείνανε είχαν ελάχιστη εισαγωγή φοιτητών. Αντιλαμβάνεστε ότι μία πόλη των 15.000 κατοίκων, 13.000 κατοίκων, το να είχε εισακτέως, 1000 εισακτέως το έτος, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη δύναμη, όχι μόνο οικονομική, πολιτιστική, έτσι, και κουλτούρα, αν θέλετε, λειτουργεί όλο αυτό, όλη αυτή η φοιτητική κοινότητα. Με αυτή την υποβάθμιση βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο σήμερα παρακολουθούν ελάχιστα παιδιά στα τμήματα, είναι εισακτέ 150-200, άρα δηλαδή για μένα από το μυαλό μου πάει ότι προφανώς δεν το θέλουν. Γιατί τι άλλο διαφορετικό θα σήμαινε αν το θέλανε ότι η κυρία Κεραμέως λίγο πριν, μέσα στην προεκλογική σχεδόν περίοδο, επισκέφθηκε τα Γραβενά και δεν πήγε να δει το κτίριο, το οποίο είναι ένα ωραίο κτίριο, εγκαταλελειμμένο σε κάποια σημεία, θέλει κάποιες επισκευές, αλλά δεν πήγε να τους δει. Και εκείνη την ημέρα δεν είχαν ούτε πετρέλαιο για τη θέρμανση φοιτητές και από ό,τι είχα μάθει κατέβηκαν στις μαθητικές αιστείες, φοιτητικές αιστείες, που εμείς είχαμε ξεπλοκάνει τη διαδικασία και είχε ολοκληρωθεί και όλη η λειτουργία, η προμήθεια των επίπεδων κτλ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι κεντρικά ζητήματα. Τρίτο ζήτημα, πολύ μεγάλο. Μας είπαν ότι θα κλείσει το στρατόπεδο ως κέντρο νεοσυλλέκων και θα μείνει ως τάγμα, όπως ήταν παλιά. Θα το κάνουμε αυτό. Ναι, είναι βέβαιοι οι συμπολίτες μας εκκρεμμένοι, θα τα κάνουν. Ας βγήκαν και είπαν ότι να το κρατούμε και δίθεν. Μεσοβέσκες συνεδρίες. Δεν υπάρχει καμιά διαδικασία, μάλλον και καμία ξεκάθαρη άποψη. Ούτε και ο κ. Μητσοτάκης που ήρθε στα Γραβενά δεν είπε ναι, θα το κρατήσουμε. Θα το κάνουν γιατί έχουν άλλη φιλοσοφία για τα κέντρα νεοσυλλέκων. Εμείς έγινε ως σταθμός, ως το ΣΥΠΟ, ο πλήτης οι οποίοι έρχονται εδώ, γιατί καταργήσαμε τα κέντρα στην ενδοχώρα, μεταφέρθηκαν όλα στην Παραμεθόριο και των Γρεβενών, λόγω αν θέλετε και των παρεμβάσεων που είχαμε, αλλά και το ότι με κυρίαρχο στοιχείο όμως ότι έχει πάρα πολύ καλές και σύγχρονες εγκαταστάσεις και είναι πάρα πολύ καλό στο τόπεδο, και το στράτευμα αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε να παραμείνει ως σημείο οπλητών. Η φιλοσοφία όμως η δικιά τους είναι ότι σταματάμε τα ΣΥΠΟ, τα σημεία υποδοχής οπλητών, ξανανοίγουμε κέντρα νεοσυλλέκτων, μεσολόγοι, Καλαμάτα, Κόρδο, ξέρω, αυτά που είχαμε κλείσει εμείς. Γι' αυτό λέω θα το κλείσουμε ως κέντρο νεοσυλλέκτων και θα μείνει με λίγα στελέχη. Εμείς, η δέσμευσή μας είναι ότι το στρατόπεδο θα παραμείνει κέντρο νεοσυλλέκτων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι εσείς αν δεσμεύεστε να κρατήσουμε σαφώς το...
αυτό που είπατε. Και το λέω όχι μόνο σαν προσωπική μου, έτσι αν θέλετε, διεκδίκηση, η οποία σαφώς και υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά και τότε έχουν και μια άλλη φιλοσοφία στο πώς θα λειτουργούν τα κέντρα, τα οποία δεν είναι πολιτική άποψη, ξέρετε. Όταν το κάναμε αυτό, δεν το κάναμε γιατί ήταν μια άποψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του τότε. Αλλά επειδή το στράτευμα, η ηγεσία του στρατού θεώρησε ότι είναι προτιμότερο για το στρατό να λειτουργήσουμε έτσι για να έχουμε περισσότερο στρατό εκεί που τον χρειαζόμαστε. Στο Μεσολόγγι και στην Καλαμάτα και στην Κόρυδο που πηγαίναμε και παλαιότερα όταν εμείς χρειαζόμασταν το στρατό. Λοιπόν, δεν είχε νόημα. Και απλά αυξάνονται τα έξοδα και τα πάνε στο στρατό. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να το κρατήσουμε και ότι πρέπει να μείνει σαφώς, είτε με τη μία πλευρά είτε με την άλλη. Και σίγουρα θα πρέπει να το διεκδικήσουμε. Δεν πρέπει να φύγει από εδώ, γιατί θα μείνει και ο κόσμος εδώ στα Κρυμμένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι από την πρώτη Κυριακή θα έχουμε αυτοδυναμία κυβέρνησης? Όχι. Έτσι, αλλά πρέπει πάνω σε αυτό να επισημάνω και κάτι ακόμα το οποίο δεν το ανέφερα πριν. Για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υποστελέχωση ιατρικό προσωπικό. Αυτό είναι στόχευση. Στόχευση αυτής της κυβέρνησης. Ότι υποβαθμίζουμε τα νοσοκομεία. Δίνουμε τα νοσοκομεία, τα μεγάλα νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε ιδιώτες. Και τα περιφερειακά νοσοκομεία τα κάνουν κέντρα υγείας. Αυτό είναι στοχευμένη πολιτική. Εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα και μιλάμε για ενίσχυση όλων των νοσοκομειακών μονάδων, όλων των νοσοκομείων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όπως και στην παιδεία, αυτό που είπαμε, δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας, είμαστε υπέρ. Είναι υπέρ της ιδιωτικής. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Μία παρατήρηση, όχι παρατήρηση, να κάνω και μία επισήμανση εδώ. Βλέπω τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας να επισκέπτονται αυτούς τους χώρους και να λένε ότι εμείς θα φτιάξουμε καλύτερα τα πράγματα σε αυτό, στο νοσοκομείο, στις διάφορες υπηρεσίες, στο πανεπιστήμιο. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτοί δεν τα κατήργησαν. Αυτοί δεν τα υποβάθμισαν. Πώς είναι δυνατόν? Δεν έχουν καταλάβει ότι κυβερνάνε 4 χρόνια. 4 χρόνια κυβερνάνε και τα αποτελέσματα τους είναι αυτά. Δικά τους αποτελέσματα είναι. Δικιά τους η πολιτική ευθύνη. Πρέπει να απολογηθούν για αυτά. Να μας πούν αν έχουν αλλάξει, αν είναι έξω ή και αντίθετη από την κεντρική πολιτική κατεύθυνση που έχει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Αν είναι έτσι, θα το πούν δημόσια. Προφανώς δεν έχουν λόγο να είστε από τη φυλακή της Νέας Δημοκρατίας. Εφόσον είναι όμως, έχουν αμέριστη την ευθύνη και της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η περιοχή μας και η Περιφερειακή Ενότητα των Κρυμμενών, αλλά και της κατάστασης που ήταν τα 4 χρόνια, γιατί δεν μπορούν να είναι άμυροι ευθυνών για τον βουλευτή που είχαν. Είναι δικός βουλευτής. Δεν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν κάποιος άλλος να τον αντιπολιτεύονται και να αντιπολιτεύονται σήμερα τα ίδια τις ίδιες τους πράξεις και να λένε ότι αύριο εμείς, αν μας εκλέξετε, θα τα φτιάξουμε όλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν γίνονται ψήφοι. Για τις εκλογές. Για την αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία με την απλή λογική δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν φαίνεται ότι μπορεί, μπορεί να υπάρχει με ένα 46%. 46-47%. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η εποχή που διανύουμε δεν έχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει κάποιο κόμμα 46-47%. Αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι μια κυβέρνηση προοδευτική με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, στο οποίο θα εμπεδώσουμε έτσι και στην κοινωνία αυτό το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή Ευρώπη. Από το μέλλον Ευρώπη πρέπει να είμαστε τώρα, πρέπει να γίνουν Ευρώπη. Γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες, οι αναπτυγμένες όλες, είναι αυτές οι οποίες λειτουργούν με κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό θα εμπεδωθεί εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που όπως πιστεύω θα είναι πρώτος και με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας προοδευτική και θα εμπεδώσει και στη συνείδηση του λαού ότι αυτές οι κυβέρνησεις ναι, μπορούν να πάνε τον τόπο μπροστά. Σας έχει ενημερώσει ο κ. Τσίπρας με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, τα πράγματα αυτά δεν είναι θέμα του κ. Τσίπρα. Θέμα της κάλπης. Και εσείς έτσι, αυτό είναι ζήτημα κάλπης. Κυριακή το βράδυ η κάλπη θα δώσει τα αποτελέσματα, θα δώσει την άποψη του λαού. Ναι, αυτό λέω, ότι σε περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, σαν που θα πάρει στο στέλνο, δεν θα υπάρχει, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, με ποιο κόμμα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση και να είστε την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι, κοιτάξτε, είναι τα κόμματα τα οποία έχουμε, τουλάχιστον σε βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, έχουν παρόμοιες ή ταυτόσιμες απόψεις, όσο αφορά
για την παιδεία, για την υγεία, για την ενέργεια. Με δηλαδή, τον κύριο Ανθρουλάκη θα συνεργαζόσασταν. Σαφώς. Έτσι. Αλλά όλα τα ζητήματα αυτά θα τα πει η κάλπη. Εγώ ξέρετε, σε όλη την προεκλογική περίοδο, και πιο πριν ακόμα, αν θέλετε, σε οποιασδήποτε είτε συνεντεύξεις μέσα ενημέρωση ή και σε προσωπικές συζητήσεις, δεν κάθομαι να κάνω αυτή την κουβέντα για τον εξής απλό λόγο. Δεν μπορεί να μιλάμε χωρίς το ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος είναι ο λαός. Θα μιλήσει την Κυριακή ο λαός, θα μας εκφράσει την άποψή του, τα αποτελέσματα πάντα βγάζουν μηνύματα. Ποτέ κανένα αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι, είναι άχρωμο. Έχει το χρώμα, έχει την κατεύθυνση. Αυτά τα μηνύματα, αυτή την κουβέντα με το ποιον, πώς και γιατί, θα την κάνουμε την Κυριακή το βράδυ όταν βγουν τα αποτελέσματα και πιο έντονα τη Δευτέρα το πρωί. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον κύριο Πιάλα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι σήμερα, το είπε ο κύριος Πιάλας πριν, αλλά το επισημάνω και εγώ, υπάρχει η κεντρική σας είναι αυτή, η τελική τελευταία και η κεντρική ομιλία. Θα είναι και οι τρεις υποψήφοι, θα μιλήσουν στο φουαγέ του Πολιτιστικού Κέντρου των Βρεβενών στις 7.30. Το απόγευμα καλούν όλο τον κόσμο να παρευρεθούν, να ακούσουν από κοντά και να δουν τους υποψηφίους και να ανταλλάξουν απόψεις μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιάλα και πάλι καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευελπιστούμε τη Δευτέρα να είστε νικητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε σίγουροι ότι εάν μου δώσει την εμπιστοσύνη, οι πολίτες των Βρεβενών δώσουν την εμπιστοσύνη, ότι θα τους εκπροσωπήσω πραγματικά άξια, διεκδικώντας, απαιτώντας από την κεντρική εξουσία και μετά, αν θέλετε, και τη θέληση του Άλεξη Τσίπρα στην ομιλία ότι τα Γερμανικά θα μπουν στο προσκήνιο, απαιτώντας και διεκδικώντας αυτά τα οποία οφείλει η πολιτεία να δώσει στην περιοχή μας. Και όχι μόνο αυτό, θα είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη. Το έπραξα και την προηγούμενη φορά. Η πόρτα μου, το τηλέφωνο μου ήταν ανοιχτά και τα αυτιά μου ορθά ανοιχτά. Για να ακούω το κάθε ζήτημα που έχει ο κάθε πολίτης, αλλά και η κάθε κοινωνική ομάδα. Πρέπει να μπουν στο προσκήνιο, αλήθεια είναι. Τα Γερμανικά στο προσκήνιο του κεντρικού μας σύνθημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.